μέσω Μανολάου Γεντζαγλου. Γιάχιτς. Έφυγε από τον Γκούκετ η τρίτη σέντρα του Βόσνιου. Με αποδέκτη το Λεωνάρδο. Ο Τζεμπούρο Μπλάνκο, η ευκαιρία χαμένη για το 1-0. Πρώτη στο μάτς το 11. Τελικά ο Λεωνάρδο δοκιμάζει το σούτ με κέρδος το κόρνερ στην επέμβαση του Μπέλιτς το 14. Καφές. Γύρω Κουμορτζή. Γουνδουλάκης, πολύ έξυπνη πάσα για το Ριέρα. Αμέσως στο σούτ την μπάλα έξω. Στο 15 ο Ριέρα. Από δύσκολη θέση. Δοκάρι για τον Πανιόνιο. Τζεμπούρ. Τον έκλεισε ο Σιώβας. Ο Σκόκο βλέπει την κίνηση του Καφέ. Ο Γκέντσογλου, ο Τζεμπούρ, δοκάρι και στην αγκαλιά του Μπέλιτς. Δεύτερο στο ματ, πρώτο για την ΑΕΚ στο 17 με το ταγκουνάκι του Τζεμπούρ. Όμο. Μανιάτης. Πήγε αριστερά ο Κούκετς και πήρε την μπαλά. Κράτησε ο Κούκετς, η πάσα για τον Κουμορτζή, έφυγε από τον Αραμπατζή, το πλασέ στα δίχτυα, 1-0 ο Γουνδουλάκης. Στο 40 ο Πανιόνιος ανοίγει το σκορ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εξαιρετικό passing game για την ομάδα του Παράσχου. Ο Κούκετς κράτησε την μπάλα στην προώθηση του Μανιάτη, αριστερά δεν τον έβγαλε offside. Ο Κουμορτζή έφυγε από τον Αραμπατζή και άφησε στο Γουνδουλάκη για το ωραίο πλασέ στα δίχτυα. Βγήκε ο Μαϊστόροβιτς, πήρε παίκτες πάνω του ο Κούκετς. Αυτό που έλεγε ο Μπάγκεβιτς στους δικούς του ποδοσφαιριστές για την προώθηση του Κουμορτζή, ο οποίος εδώ συλλαμβάνει εν υπνώση την άμυνα της ΑΕΚ, κινήθηκε στην πλάτη των αμυντικών και άφησε τον γκολ στο Γουνδουλάκη για το 0-1, 5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Μανιάτης είδε την κίνηση του Κούκετς και πέρασε πάσα στην πλάτη του Γιάχιτς. Η σέντρα για τον Κουμορτζή, πρόλαβε τον Μαϊστόροβιτς, πλάσαρε, βγήκε ο Ραμπατζής, γύρισε ο Ριέρα και ο Γουνδουλάκης με τον Ραμπατζή εξοδελεμένο, πάει να κοντράρει και ο Κουμορτζή από θέση offside. Καράμπελας, Λεωνάρντο, η πάσα πολύ έξυπνη, ο Τζεμπούρ σε θέση βολής, ο Μανιάτης κάλυψε, ο Μπέλιτς μπλόκαρε. Μανιάτης. Κούκετς. Άλλαξε για τον Τσότσαλιτς, αμέσως το σούτ, την μπάλα έξω. Ο Κουμορτζή έχει χώρο και ανεβάζει τον Τσότσαλιτς, ο οποίος βρίσκει διαδρόμους, προωθείται και κάνει δεύτερο σούτ στο παιχνίδι, χαμένο και αυτό, όπως και στη φάση του 61. Ο Νέμετ ανέβει και ο Γκερέιρο, έχει καλό αριστερό από την κόντρα κόρνερ. Καράμπελας. Ο Σκόκο με τον Γιόνσον επιτάχυνε, η μπάλα κόρνερ. Ο Ριέρα είναι offside. Η ΑΕΚ έχει μάτς στη Λιβαδιά από την τελευταία αγωνιστική και με τον Αστέρα Τρίπολη σε αυτό το γήπεδο ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της. Στην κανονική περίοδο ο Πανιόνιος υποδέχεται τη Λάρισα και πάει στην Καβάλα τελευταία αγωνιστική. Κίτρινη στο Ριέρα, δεύτερη στο μάτς, αποβάλλεται ο Ισπανός στο 87. Με εξαίρεση τον Καράμπελα όλη στην περιοχή για την εκτέλεση του Σκόκο, έξυπνη 1-1. Ισοφαρίζει στο 93 ο Νάτσο Σκόκο. Καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον Αργεντινό. Η απάντηση της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις στο γκολ του Πανιόνι Γονδουλάκη από το 40. Πανιόνιος είχε κεφάλι στο σκορ, αλλά ο Σκόκο θα νικήσει τον Μπέλιτς. Η άμυνα του Πανιονίου προσαρμοσμένη στους παίκτες της ΑΕΚ που περιμένουν σέντρα από τον Σκόκο. Η τέλεια εκτέλεση για το 1-1.